αυτό που πραγματικά ελπίζω να γίνει είναι να έρθει μια καινούρια μέρα. Και όχι για τους ανθρώπους του θεάματος, για όλους τους ανθρώπους. Να μην υπάρχει σεξισμός στην κοινωνία μας. Να μην είμαστε τόσο εύκολοι στο να κρίνουμε τους ανθρώπους. Πώς θα πορευτούν στη ζωή τους, αν θα παντρευτούν, αν θα γεννήσουν, τι δουλειά θα κάνουν, τι θα φορέσουν. Να μην είμαστε τόσο. Ποιον θα αγαπήσουν. Ποιον θα αγαπήσουν. Να μην είμαστε έτοιμοι επειδή δεν το καταλαβαίνουμε. Με όλες αυτές τις εξελίξεις έγινε μια. Εμένα τουλάχιστον μια μεγάλη αποκάλυψη για το πόσο συντηρητική κοινωνία ήμασταν. Ακόμα και ένας άνθρωπος που βρέθηκε να πει γιατί η Σοφία Μπεκατόρου βρήκε να μιλήσει τώρα, γιατί η Ζέκα του Δούκα τι θυμήθηκε τώρα και είπε. Ακόμα και ένας άνθρωπος που υπήρξε για μένα είναι φοβερά απογοητευτικό. Mm. Είμαστε μια κοινωνία που είναι βαθιά σεξιστική και συντηρητική. Και η παγίδα η μεγάλη είναι ότι νομίζουμε ότι είμαστε μοντέρνοι και εναλλακτικοί. Ενώ λίγο αν μας ξύσεις από κάτω, Χριστέ μου, πόσο συντηρητισμός. Τι σε νοιάζει εσένα, γιατί βγήκε τώρα η κοπέλα να τα πει. Ήσουν έτοιμος εσύ να ακούσεις την κοπέλα που θα μιλούσε 5 χρόνια πριν. Είσαι έτοιμος να ακούσεις την κοπέλα που έχει έρθει από το εξωτερικό, είναι εδώ, δουλεύει, πλένει σκάλες και δεν το υποτιμώ. Και θέλει να σου πει ότι στο μπαρ που δούλευε π.χ. Κάποιος την παρενόχλησε. Ναι, είσαι έτοιμος να το ακούσεις. Βέβαια. Δεν ήσουν έτοιμος να το ακούσεις. Τη Σοφία την Μπεκατόρου όμως, ήσουν έτοιμος να την ακούσεις. Γιατί είναι αυτή που είναι. Και εκεί δεν είχες τίποτα να πεις. Ούτε τι φορούσες, ούτε αν είχες κόλλους και βυζιά. Συγγνώμη. Ούτε το κοινωνικό background σου, ούτε τι ώρα ήταν, τι φόραγε. Δεν είχες να πεις τίποτα. Θεωρώ φοβερά τραγικό μια κοπέλα να παρενοχλείται και να ασχολούμαστε με το τι ώρα ήταν και τι φορούσε. Νιώθω ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.